Ακούσα μια φασαρία το ρεύμα, τέλος πάντων, το πετάχτηκε το κοντάρι κάτω, τον είδα που έπεσε. Ευτυχώς έπεσα πάνω εκεί και τώρα. Με σοβαρά εγκάβματα τρίτου βαθμού στα χέρια και στο θώρακα, μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όταν έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που έβαφε τον τοίχο του ξενοδοχείου του στα Βραχάκια στο Καλαμάκι. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού όταν τον χτύπησε το ηλεκτρικό ρεύμα. Και έβαφε εδώ, μάλλον εδώ ετοιμαζόταν να βάψει, ετοιμαζόταν και μετά φεύγει, ανεβαίνει από εκεί μια σκάλα. Είχε ένα πολύ μεγάλο κοντάρι. Είναι για να φτάνει. Ακούμπησε πάνω στα τέτοια. Ο ηλικιωμένος χτυπήθηκε από τη μέση τάση ηλεκτροφόρου καλωδίου, από το οποίο περνούν 20.000 βολτ, όταν με το μακρύ κοντάρι της βούρτσας ακούμπησε κατά λάθος το καλώδιο της ΔΕΗ. Έχει καυσίματα στα χέρια, ξέρω εγώ. Τελειώσαν οι κάλτσες, του λέγανε. Ζει όμως. Ζει. Ένας της ΔΕΗ μου είπε ότι είναι. Έπρεπε να έχει σκοτωθεί, λέει, αλλά. Στο περιστατικό για τη διακοπή του ρεύματος βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΗ, το οποίο μάλιστα βρισκόταν κοντά. Είπε η ΔΕΗ, εκείνη τη στιγμή περνούσε. Τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου κατέβασαν από την ταράτσα και μετέφεραν στο ασθενοφόρο άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων, που επενεύει για να αποτρέψει το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.